από τη σελίδα 766, σελίδα 766 από το βιβλίο Ιεζεκιήλ ο προφήτης, κεφάλαιο λάμπτα γάμα, 33 κεφάλαιο, λάμπτα γάμα κεφάλαιο, σελίδα 766 από το βιβλίο Ιεζεκιήλ ο προφήτης. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ε ανθρώπου λάλησον προς τους ιούς του λαού σου και υπέ προς αυτούς, όταν επιφέρω την ροφέαν επιγύτηνα και ο λαός της γης λάβει άνθρωπον τεινά εκ μέσω αυτού και θέσω συν αυτόν φύλακαν σε αυτούς και αυτός ειδών την ροφέαν επερχομένην επί την γην σαλπίσει εν σάλπιγε και σημάνει εις τον λαόν, τότε ως της ακούσει την φωνή της άλπικος και δεν φυλαχθεί, εάν η ρομφαία ηλθούσα καταλάβει αυτόν, το αίμα αυτού θελείστε επί την κεφαλήν αυτού. Ήκουσε την φωνή της άλπικος και δεν εφυλάχθη, το αίμα αυτού θελείστε επ' αυτόν. Ως της όμως φυλαχθεί, θέλει σώσει τη ζωή αυτού. Αλλά αν ο φύλαξη ειδών την ρομφαίαν επερχομένην δεν σαλπίσει εν σάλπικη και ο λαός δεν φυλαχθεί, η δε ρομφαία ελθούσα καταλάβει την άεξ αυτών, ούτως μεν κατελήφθη δια την ανομίαν αυτού, πλην το αίμα αυτού θέλω εξητήσει εκ της χειρός του φύλακος. Και εσύ οι ανθρώπου, εγώ σε έθεσα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ. Άκουσον λοιπόν λόγον εκ του στόματός μου και ενθέτησεν αυτούς παρεμού. Όταν λέγω εις τον άνομον, άνεμε, θέλεις εξάπαντος θανατωθεί, και εσύ δεν λαλήσεις δια να υποτρέψεις τον άνομον από τη σοδού αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, πλην εκ της χειρός σου θέλω εξητήσει το αίμα αυτού. Αλλά εν εσύ αποτρέπεις τον άνομον από τις οδούς αυτού δια να επιστρέψει από αυτής και δεν επιστρέψει από τις οδού αυτού, εκείνος μεν θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, σι δε ελευθέρωσα στην ψυχή σου. Δια τούτο σι, ιε ανθρώπου, υπέ προς τον οίκον Ισραήλ, ούτω εσείς ελαλήσατε λέγοντες, εάν επαραβάσει ημών και αμαρτία ημών είναι εφημάς, και εμείς είμεθα απολεσμένοι δι' αυτάς, πώς θέλομεν ζήσει, υπέ προς αυτούς. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής από τη σωθού αυτού και να ζει. Επιστρέψατε από τον οδόν ημών των πονηρών, γιατί να αποθάνετε οίκος Ισραήλ. Δια τούτο σύε ανθρώπου υπέ προς τους ιούς του λαού σου. Η δικαιοσύνη του δικαίου δεν θέλει ελευθερώσει αυτόν εν την ημέρα της παραβάσεως αυτού. Και ο ασεβής δεν θέλει πέσει δια της ανσέβειαν αυτού καθήν ημέραν επιστρέψει από τας ασεβείας αυτού. Και ο δίκαιος δεν θέλει δυνηθεί να ζήσει δια την δικαιοσύνη αυτού καθήν ημέραν αμαρτήσει. Όταν είπε προς τον δίκαιο ότι θέλει εξάπατο ζήσει και αυτός θαρών εις τη δικαιοσύνη αυτού πράξη αδικίαν, άπασα η δικαιοσύνη αυτού δεν θέλει μνημονευθεί και εν τη αδικία αυτού την οποία έπραξεν εν αυτή θέλει αποθάνει. Και όταν λέγω προς τον ασεβήν εξάπαντος θέλεις αποθάνει, ο δε επιστρέψας από τα σαμαρτίας αυτού πράξη κρίσιν και δικαιοσύνην αποδώσει το ενέχειρον, ο ασεβής επιστρέψει το υπαγμένον, περιπατείεν της διατάγμασης της ζωής, μη πράττων αδικίαν, θέλει εξάπαντο ζήσει, δε θέλει αποθάνει. Πάσε αμαρτία αυτού τα σοπία συμμάρτησε, δε θέλουσιν πλέον μνημονευθεί σε αυτόν, έκαμε κρίσιν και δικαιοσύνη, θέλει εξάπαντος ζήσει. Η ή όμως του λαού σου λέγουσιν, η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία, αλλά τούτον αυτόν η οδός δεν είναι ευθεία.
Όταν ο δίκαιος επιστρέψει από τις δικαιοσύνης αυτού και πράξει αδικίαν, δια τούτο μάλιστα θέλει αποθάνει. Και όταν ο άνομος επιστρέψει από τις ανομίες αυτού και πράξει κρίσιν και δικαιοσύνη, αυτός θέλει ζήσει δια τούτο. Σεις όμως λέγεται, η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Οίκος Ισραήλ, θέλω σας κρίνει έκαστον κατά τους οδούς αυτού. Αμήν. Ο λαός Ισραήλ, ο λαός του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα να κατανοήσει τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν μπορεί να κατανοήσει ότι ο Θεός τόσο πολύ αγαπάει όλους τους ανθρώπους, ανεξαιρέτως, χωρίς διάκριση και χωρίς προσωποληψία, ώστε και ο χειρότερος ασεβής άνθρωπος, αν επιστρέψει την τελευταία στιγμή, ο Κύριος θα τον σώσει. Και από την άλλη μεριά δεν μπορεί να κατανοήσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε όλη του τη ζωή ευσεβής και δίκαιος, ταλαιπωρείται από ασεβείς και αδίκους ανθρώπους, και αν εν τέλει χάσει την υπομονή του, δεν αντέξει άλλο το διωγμό, την ταλαιπωρία, τον ονειδισμό και αμαρτήσει, θα απολεστεί. Και έχει και δίκιο. Είναι δικαιολογημένη αυτή η απορία τους και αυτός ο προβληματισμός τους για τη δικαιοσύνη του Θεού. Έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο ασεβέστατο, ο οποίος μου έχει κάνει τη ζωή δύσκολη και συνεχίζει να μου κάνει τη ζωή δύσκολη. Και φτάνω σε σημείο, δεν τον αντέχω άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Ξεπερνάει τις δυνατότητές μου. Ξεπερνάει την αντοχή μου. Και τι του λέω? Πάω να τον αγαπάω. Δεν σε αντέχω άλλο. Δεν σε αντέχω άλλο. Και τον αφήνω. Αυτό στα μάτια του Θεού είναι αδικία για το δίκαιο και απώλεια. Αντιθέτως, ο άδικος μια ζωή ταλαιπωρεί τους γύρω του. Όχι μόνο έναν, όλους. Και αν όχι όλους, πολλούς. Και έρχεται κάποια στιγμή στο τέλος της υποθέσεως ή σε αυτόν η καρδιά του και λέει, Κύριε, συγχώρεσέ με. Ο δίκαιος δεν ξέρει τη μετάνοιά του και δεν μπορεί να τον συγχωρήσει ο δίκαιος. Ο Θεός όμως, αγαπητά μου αδέλφια, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Ξέρει τις καρδιές όλων των ανθρώπων από την αρχή μέχρι το τέλος. Και πρέπει τώρα ο λαός του Θεού να καταλάβει τη δικαιοσύνη του Θεού. Και έρχεται και περιγράφει κάτι που συνηθιζόταν αλλά και συνηθίζεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Όταν βλέπεις και έρχεται πόλεμος, κακό, μάλλον όχι όταν βλέπεις, όταν περιμένεις κάτι κακό να έρχεται, πάει σε ένα φύλακα. Και λες, όταν δεις τη ρομφαία να έρχεται, σάλπισε. Γιατί αν σαλπίσεις, προλαβαίνουμε να φυλαχτούμε και να σωθούμε. Έτσι λοιπόν, όλοι μας βρισκόμαστε σε πόλεμη κατάσταση. Σε απολύτως σε πόλεμη κατάσταση. Το κακό έρχεται καθήν όλαν δεν στοχάζεστε.
Εκεί που δεν το περιμένεις. Αλλά επειδή βρισκόμαστε σε πόλεμη κατάσταση και η μάχη ημών δεν είναι εναντίον σάρκας και αίματος, αλλά είναι εναντίον του κοσμοκράτορα του σκότους, των πνευμάτων της πονηρίας εν της επουρανής. Και επειδή γνωρίζουμε ότι η κατάστασή μας είναι πάντοτε επικίνδυνη, δηλαδή η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο, ο Θεός λέει, εσένα η Εζεκίηλ, εσένα δούλε του Θεού, σε θέτω στο λαό Ισραήλ φύλακα. Όπως κάνουν οι άνθρωποι όταν βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση. Σε θέτω φύλακα και έχεις την ευθύνη και την εξουσία του φύλακα. Για να μην πω σε λεπτομέρειες όμως, ο Λόγος του Θεού λέει ότι κάθε ένας από εμάς είναι φύλακας του αδελφού του. Άρα λοιπόν, όλοι μας είμαστε τοποθετημένοι από το Θεό σαν φύλακες στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, στους πλησίων μας, στα αδέλφια μας, αλλά και στους εχθρούς μας ακόμη και στους άδικους. Αλλά δεν είναι ότι μόνο εγώ ή μόνο εμείς ή ο καθένας από μας είναι φύλακας των άλλων, του περιβάλλοντος, αλλά ο Θεός έχει βάλει και άλλους να είναι φύλακες δικοί μας. Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού έχουν αποστολή, χάρη εις υπακοήν των εθνών για να επιστρέψουν και να σωθούν. Αλλά επαναλαμβάνω ότι φύλακες έχει θέσει ο Κύριος και στον κάθε έναν από εμάς, σε εμάς. Μέσα σε ένα τέτοιο λοιπόν περιβάλλον, σε μια εμπόλεμη, επικίνδυνη, άκρως επικίνδυνη κατάσταση, όλοι μας ζούμε σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Και το κρίσιμο σημείο είναι πώς συμπεριφέρομαι σαν φύλακας που με έχει θέσει ο Χριστός, αλλά και πώς συμπεριφέρομαι στο φύλακα, στους φύλακες που έχει θέσει ο Θεός για μένα. Εμπόλεμη κατάσταση, τραγική, άκρως επικίνδυνη. Τι είναι αυτό που θα με κάνει εμένα σαν φύλακα αποτελεσματικό σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και τι είναι αυτό που θα κάνω εγώ ως θεοφύλακας που έθεσε για μένα ο Θεός να είναι επίσης αποτελεσματικός. Ποια πρέπει να είναι οι σχέσεις, ποια είναι η αποστολή, ποιο είναι το έργο, τι πρέπει να κάνω. Δεν μπορώ να έχω μία σάλπιγγα και να σαλπίζω. Ναι, μπορώ να ομολογώ. Μπορώ να κουβεντιάζω. Μπορώ να συζητώ. Αλλά αυτό είναι όλο. Δηλαδή να έρθω να σε πιάσω και να σου πω πρόσεξε καλά, κοίταξε να μετανοήσεις, γιατί αν δεν μετανοήσεις θα πας στην κόλαση. Και αυτό έχει αποτέλεσμα. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Αυτός είναι ο φύλακας που έστειλε ο Θεός, ο πρώτος, ο πρωτότοκος μεταξύ των νεκρών, φύλακας μέσα στην Εκκλησία. Έτσι συμπεριφέρεται ο Χριστός. Μας τα λέει και φεύγει. Μας προειδοποιεί και τελειώσαμε. Και πώς θα γίνω εγώ αποτελεσματικός φύλακας, ώστε πραγματικά να σαλπίζω, το σάλπισμά μου να ακούγεται από τους ασεβείς, στους ασεβείς, αλλά και να φέρνει σε μετάνοια τους ασεβείς.
Δηλαδή και να σάλπιζω και το σάλπισμά μου να ακούγεται, αλλά και το σάλπισμά μου να έχει αποτέλεσμα. Και ο λόγος του Θεού είναι αυτός που θα μας δώσει τη μοναδική απάντηση. Τώρα δεν μένει παρά πίστης, ελπής και αγάπη, μεγαλύτερα τούτον η αγάπη. Εάν είσαι φύλακας, που είσαι, όλοι μας, άντρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, μεγάλοι, γέροντες, αν είσαι φύλακας, δεν μπορείς να έχεις αποτέλεσμα εάν στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις και δεν εμπιστεύεσαι το Θεό. Αποκλείεται. Εγώ θα τα πω τόσο ωραία, θα σαλπίσω τόσο καλά που όλοι θα ακούσουν, έτσι έλεγα εγώ όταν σώθηκα. Θα πάω να πιάσω όλους τους φίλους μου τώρα, θα τους μιλήσω για τον Χριστό και θα σωθούν όλοι. Κανένας δεν σώθηκε. Δεν γίνεται έτσι το έργο του Θεού. Εμπιστεύομαι τον Κύριο, υποτάσσομαι, υπακούω, είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου και παίρνω εντολή. Και δεν κάνω σύμφωνα με τη γνώμη, με τη δύναμή μου, αλλά κάνω σύμφωνα με το Λόγο Του. Και τον Λόγο Του το γεγραμμένο, αλλά και το Λόγο Του το προφητικό. Αλλιώς αποτυχημένος φύλακας. Άχρηστος φύλακας. Αλλά δεν είναι μόνο η πίστη, είναι και η ελπίδα. Πολλές φορές οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Τρομακτικά δύσκολες. Που εκεί δεν μπορείς να πιστέψεις και να θέλεις. Δεν μπορείς. Μα είναι δυνατόν αυτός, εκείνος, έτσι πως έχουν έρθει τα πράγματα, να πιστέψουν? Αν ευπίστως, δεν μπορείς να ευαρεστήσεις τον Κύριο. Τέλειωσε. Αλλά βλέποντας δεν μπορείς να πιστέψεις. Έστω και να επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου. Δεν γίνεται τίποτα. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να μπει ανάμεσα στην πίστη μου και στην απιστία μου μία λέξη που λέγεται ελπίδα στον Κύριο. Ναι, δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αλλά λες ο Χριστός να κάνει κάτι σοβαρό? Λες? Και όταν μέσα στην απιστία μου, στην απιστία σου, μπει αυτό, δεν είναι συνέστημα, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Άποψη, συνέστημα, γνώση. Όχι γνώμη, γνώση. Ότι στον Θεό δεν είναι τίποτα δύνατον. Και ίσως να βρω χάρη από το Θεό. Τότε θα προσκοληθώ πιο πολύ στον Κύριο. Όχι με πίστη πια. Με την ελπίδα ότι μπορεί να τα καταφέρω, να τον πείσω να ενεργήσει. Μπορεί. Το θέμα είναι να ενεργήσει. Και μπορεί μέσα στην αδυναμία μου, στην απιστία μου, στην απόλυτη αδυναμία των καταστάσεων, να πείσω τον Χριστό να ενεργήσει. Αλλά η ελπίδα είναι αναποτελεσματική εάν ο Θεός δεν έχει πλημμυρίσει την καρδιά μου με αγάπη δια του Πνεύματος του Αγίου. Τότε η αγάπη είναι αυτή που ενεργοποιεί την ελπίδα μου μόνο στο Χριστό, και η ελπίδα μου μόνο στο Χριστό είναι αυτή που ενεργοποιεί την πίστη μου ότι ο Θεός θα ενεργήσει. Η αγάπη είναι αυτή που βάζει φωτιά στις καρδιές μου και των. Μόνο η αγάπη του Θεού.
Γι' αυτό δεν μπορούσαν να το καταλάβουν οι Ισραηλίτες, γιατί λέγανε, εάν οι παραβάσεις ημών και οι αμαρτίες ημών είναι επάνω μας και εμείς είμεθα ήδη απολεσμένοι δι' αυτάς, πώς θα ζήσουμε? Τι αυτά που λες, εδώ πέρα δεν βλέπεις τι γίνεται? Κανένας δεν πιστεύει, οι παραβάσεις, οι ανομίες είναι απάνω μας, απάνω τους. Δεν γίνεται τίποτα. Και έρχεται ο Θεός και λέει, πες εσύ. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εγώ ο παντοδύναμος Θεός δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλω να επιστρέψει ο αμαρτωλός από τη σοδού αυτού και να ζήσει. Τώρα μπήκαμε, αδερφοί αγαπητοί, στο Πνεύμα του Θεού. Από εδώ είναι ο άνθρωπος, ο αδύναμος, που βλέπει ότι δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορεί τίποτα. Από εκεί είναι ο ασεβής, ο ασεβέστατος, ο άδικος, ο κόσμος, ο διάβολος, ο Θεός του κόσμου τούτου. Και εγώ αισθάνομαι την αδυναμία μου ενώπιον των δυνάμεων του σκότους. Και έρχεται ο Θεός και λέει, έλα να σου πω κάτι. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Έλα να σου πω κάτι. Εγώ τους αγαπάω όλους αυτούς. Εσύ τους αγαπάς. Εγώ τους αντέχω. Εσύ τους αντέχεις. Τον αντέχεις. Εγώ μακροθυμώ και τους περιμένω. Εσύ μακροθυμείς, τους περιμένεις. Και εγώ λέω, δεν αντέχω άλλο, Κύριε. Εγώ θα σε κάνω να αντέξεις, γιατί σ' αγαπάω. Γιατί θέλω να γίνεις σκεύος ιδιαίτερο εκλογής σε μένα και αγιασμένο και εύχριστο και ετοιμασμένο σε κάθε έργο, όσο και δύσκολο να είναι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί σ' αγαπάω. Και ξέρεις γιατί? Γιατί με πλησιάζεις. Εγώ λοιπόν μάθε ότι θα γεμίσω την καρδιά σου με αγάπη. Και αυτό κάνει ο Θεός, αδερφοί. Θα γεμίσω την καρδιά σου με αγάπη για να αγαπάς πραγματικά αυτούς που δεν μπορείς να αγαπάς. Όχι να ανέχεσαι, όχι να υποφέρεις. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, να αγαπάς. Όχι να αγαπάς τους αδελφούς σου, και καλά κάνεις, ούτε τους πλησίων σου, αλλά και τους εχθρούς σου, και αυτούς που σε κακολογούν, και αυτούς που σε μισούν, και αυτούς που σε κακοποιούν, και αυτούς που δεν αντέχεις. Και όταν εγώ γεμίσω την καρδιά σου με αγάπη, τότε αυτή η αγάπη θα μεταμορφώσει, θα ζωοποιήσει την απελπισία σου σε ελπίδα μόνο στο Χριστό. Και όταν ζωοποιηθεί η ελπίδα σου μόνο στο Χριστό, ότι μόνο ο Χριστός μπορεί, τότε αυτή η ελπίδα θα ζωοποιήσει μέσα σου μία πίστη, μία δύναμη πίστεως, που ό,τι αν ζητήσεις από τον Πατέρα τον ουράνιο, ο Θεός θα το κάνει. Θα έχεις μία πίστη Θεού. Μια μοναδική πίστη. Αλλά θυμίσου, για να γίνει αυτό, πρέπει με προσοχή να ακούσεις το φύλακα που ο Κύριος έθεσε για σένα. Υπάρχει κάποιος που σ' αγαπάει, που ο Θεός του έχει γεμίσει την καρδιά του με αγάπη, που θέλει η αγάπη του αυτού του φύλακα να γίνει απολύτως αποτελεσματική, να σε φέρει σε επίγνωση της αληθείας, σε επίγνωση της δυνάμεως του Θεού που ενεργεί σε σένα, σε επίγνωση της δυνάμεως που κρύβεται μέσα σου.
της δύναμης που ενεργεί μέσα σου, ώστε ο Θεός να μας φωτίσει. Ο Θεός που είναι ο ενεργόν πολύ καλύτερα και μεγαλύτερα από αυτά τα οποία μπορούμε να φανταστούμε, να εννοήσουμε και να ζητήσουμε, αυτός ο Θεός ενεργεί πώς? Κατά τη δύναμη που έχουμε μέσα μας. Μέσα σου, από τη στιγμή που αναγεννήθηκες και βαφτίστηκες με Πνεύμα Άγιο, είσαι Υιός Θεού, κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Αυτός που κατοικεί μέσα σου είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Μέσα σου λοιπόν έχεις κάτοικο, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Έχεις τρομακτικές δυνάμεις, απίστευτες δυνάμεις, που όμως είναι ανάγκη να ενεργοποιούνται. Και αυτό γίνεται όταν ο Θεός ενεργεί μέσα μας το δικό του θέλημα και το δικό του έργο, και το θέλει και το ενεργεί. Και έτσι λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, με επίγνωση ότι έστω και αν φαινόμαστε στα μάτια μας απολύτως αδύναμοι, στην πραγματικότητα μέσα μας κατοικεί η δύναμη του Θεού που πρέπει να ενεργοποιηθεί. Και πώς θα ενεργοποιηθεί αυτή η δύναμη του Θεού μέσα μας? Ένας είναι ο τρόπος, δεν υπάρχει άλλος. Πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου, λαλούντες γλώσσες, πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου, ο Πατέρας Θεός θα εκχέει τη δική του αγάπη μέσα στην καρδιά μας και θα την πλημμυρίσει. Και αυτή η αγάπη θα ενεργοποιήσει δια του Ιησού Χριστού την ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα θα γίνει βεβαία και ασφαλής δύναμη πίστεως δια του Πνεύματος του Αγίου. Και ο άνθρωπος, ο άχρηστος, ο αδύναμος, θα γίνει, συγχωρέστε με την έκφραση, θα καταλάβετε τι εννοώ, παντοδύναμος. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Σήμερα λοιπόν ο Θεός θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι όσο πιο αδύνατοι αισθανόμαστε, τόσο πιο δυνατός θα αποκαλυφθεί στη ζωή μας ο Θεός. Με μία προϋπόθεση: πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Αυτό είναι το μυστικό και το μυστήριο. Μόνο ο λαλών γλώσσων αγνώριστον μπορεί να οικοδομεί τον εαυτό του. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Όταν ο άνθρωπος πληρούται Πνεύματος Αγίου, πρώτον ενεργοποιούνται οι ουράνιες δυνάμεις. Δεύτερον, ο εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος, δεν μπορεί να διακόψει αυτή την προσευχή. Δεν μπορεί να τη σταματήσει, δεν την καταλαβαίνει. Και όταν δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και τρίτον, πλέον δεν είσαι εσύ αυτός, αλλά είναι αυτός που κατοικεί μέσα σου και είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που βασιλεύει στον κόσμο. Αγαπημένα μου αδέλφια, είναι φοβερό να κατανοήσουμε ότι ο Θεός θέλει να μας κάνει δυνατούς εν ισχύει, δυνατούς εν Πνεύματι Αγίω, και στην πραγματικότητα όχι να μας κάνει, να μας δώσει τη βεβαιότητα αυτή,
ότι είσαι φωτιά, είσαι φλόγα πυρός, είσαι βαπτισμένος σε πνεύματι Αγίο και πυρή, είσαι δυνατός εν ισχύ, με μία προϋπόθεση, πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, να πλησιάζεις το Θεό, ώστε να Του δίνεις τη δυνατότητα να σε πλησιάζει και Αυτός και να πλημμυρίζει την καρδιά σου με τη δική Του την αγάπη, τη δική Του την παρησία, τη δική Του την κατοίκηση μέσα σου. Και αυτή η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Τότε δεν μπορείς να φοβάσαι πια. Δεν μπορείς να φοβάσαι τίποτα. Γιατί η τελεία αγάπη του Θεού διώχνει το φόβο από μέσα σου. Και τι γίνεσαι? Ένας άνδρας πίστεως, δυνάμεος, ένας άνδρας Πνεύματος Αγίου, ένας που θα θριαμβεύει πάντοτε. Βεβαίως δια του Ιησού Χριστού, βεβαίως εν Πνεύματι Αγίου, αλλά θα θριαμβεύει πάντοτε. Ένας κίνδυνος να πεις εγώ το τα χάσεις όλα. Η ασφάλειά μας είναι όχι εγώ, αλλά ο Κύριος. Αμήν.